Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με διαφορετική τακτική προχωράει η ΔΕΗ στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την αποεπένδυση του 40% του λιγνητικού δυναμικού της επιχείρησης λίγες μέρες αφού του κηρύχθηκε άγονος ο πρώτος διαγωνισμός. Η επιχείρηση έχει ξεκινήσει επαφές με ιδιώτες οι οποίοι απήχαν από τον προηγούμενο διαγωνισμό προκειμένου να υπάρξει διευρυμένη συμμετοχή στη νέα διαγωνιστική διαδικασία. Στο ίδιο πλαίσιο, ο στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επανέλαβε ότι δεν τίθεται θέμα πώλησης υδροηλεκτρικών, ενώ διέψευσε πληροφορίες οι οποίες αναφέρουν ότι η Κομισιόν είναι εκείνη που θα τρέξει τον δεύτερο διαγωνισμό. Νέες μεθόδους στο κυνήγι των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία επιστρατεύει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επιχειρώντας να σφίξει περαιτέρω τον κλοίο γύρω από 1,8 εκατομμύρια φορολογουμένους, τους οποίους μπορεί να εφαρμόσει αναγκαστικά μέτρα εισπράξης. Τα κέντρα εισπράξεων Αττικής και Θεσσαλονίκης στείνονται ήδη και σύντομα θα αποτελούν το νέο εφιάλτη όσων χρωστούν στην εφορία. Με κατασχέσεις και ρυθμίσεις, πέρσι η ΑΔΕ κατάφερε να εισπράξει περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια ευρώ παλαιών και νέων χρεών. Ωστόσο, παράλληλα, δημιουργήθηκαν φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εδώ και αρκετό καιρό κυκλοφορούν φήμες σχετικά με τα νέα smartphone της σειράς Galaxy S10 που θα κυκλοφορήσει η Samsung με αφορμή την δεκαετή της επέτειο. Ωστόσο, μετά και την τελευταία μαζική διαρροή, μπορεί κανείς να περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια τα νέα κινητά πριν κάνουν το επίσημο ντεμπούτο τους στις 20 Φεβρουαρίου. Μπείτε στο insider.gr για να τα δείτε. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δικτυμόνα και με 653,60 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,38%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.